Ευχαριστούμε τον κύριο. Καλωσορίσουμε και τον αδερφό Δήμο. Που είναι και πάλι κοντά μας και είναι ιδιαίτερη χαρά γιατί είναι ένα παιδί του κύριου. Και ξέρετε, το μεγαλύτερο χάρισμα είναι να είσαι παιδί του Θεού. Πνευματικό παιδί. Είναι κάτι σπουδαίο και μοναδικό και είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και το έγραψε ο ίδιος ο κύριος με το αίμα του Ιησού. Και τι λέει στην Εφεσίου στο 6ο κεφάλαιο. Ο Παύλος λέει να προσεύχεστε για μένα, δεν είναι το μάθημά μας, αυτό το πούμε για το Πάσχα κάτι σήμερα. Για να μου δοθεί λόγος, για να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου, που σημαίνει οι ποιμένες, οι διάκονοι και οι πρεσβύτεροι έχουν ανάγκη την προσευχή του ποιμνίου. Ο κάθε πιστός πρέπει να προσεύχεται για κάθε διάκονο, κάθε πρεσβύτερο και κάθε ποιμένο. Και οι ποιμένες, οι διάκονοι και οι πρεσβύτεροι πρέπει να προσεύχονται για όλο το λαό και όλο το... Έχουμε ανάγκη, όλη την προσευχή έχουμε. Κανένας δεν υπάρχει που δεν θέλει προσευχή. Όλοι θέλουμε προσευχή. Και όταν προσευχόμαστε γίνεται κάτι. Ελευθερώνεται η πίστη. Και όταν ελευθερώνεται η πίστη, απελευθερώνεται η χάρη του Θεού. Απελευθερώνεται το σχέδιο του Θεού. Γιατί μόνο η πίστη μπορεί να ελευθερώσει το σχέδιο του Θεού και την χάρη του Θεού για να μπορεί να έρθει όμορφα και ευλογημένα μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό η μεγαλύτερη πίστη είναι η πίστη της ζωντανής Εκκλησίας. Γι' αυτό όταν μαζευόμαστε, λέει, στο όνομά Του, είναι Εκείνος παρόν. Και τώρα η πίστη δεν είναι η πίστη του Δήμου, είναι η πίστη της Εκκλησίας. Και η πίστη της Εκκλησίας ενώνεται με την παγκόσμια πίστη της Εκκλησίας. Γιατί σήμερα, αυτή την ώρα, εκατομμύρια χριστιανοί σε όλο τον κόσμο μαζεύονται. Και υπάρχει πίστη. Και αυτή η πίστη θα φέρει χάρη στον κόσμο και αλήθεια για να μπορεί ο Κύριος να εργαστεί όμορφα και ευλογημένα στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Έτσι, δόξα στον Κύριο. Και θα πούμε έτσι κάτι σήμερα για το Πάσχα, έτσι να αφήσουμε τον Λόγο του Θεού να μιλήσει. Τι είναι το Πάσχα και πώς μπορεί ο Κύριος στην εποχή που ζούμε να μας δώσει το μήνυμα του Πάσχα που είναι πάντα πνευματικό. Και είναι διαχρονικό γιατί όλα θα αλλάξουν, τα λόγια του Κυρίου δεν αλλάζουν. Όλα θα αλλάξουν. Αυτό που δεν αλλάζει είναι ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού είναι πνευματικός για να μπορεί να εργαστεί σε κάθε καρδιά και να έχει πάντα δύναμη και ευλογία όμορφα στο όνομα του Ιησού. Για να πάμε σελίδα 108 σελίδα. Είναι στην Έξοδο, στο 12 κεφάλαιο. Για να το δούμε λιγάκι. Έξοδο 12. Το βρήκαμε. Για το Πάσχα που μιλάει. Έξοδο 12 κεφάλαιο. Για να το δούμε. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Αρών στη γη της Αιγύπτου λέγοντας «Ο μήνας αυτός θα είναι σε εσάς αρχή των μηνών και θα είναι σε εσάς ο πρώτος από τους μήνες του χρόνου». Μιλήστε σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ λέγοντας «Την 10η ημέρα αυτού του μήνα ας πάρουν ο κάθε ένας για τον εαυτό του ένα αρνί σύμφωνα με τις οικογένειες των παντριών τους, ένα αρνί για κάθε οικογένεια. Αν όμως εκείνη που είναι στην οικογένεια είναι λιγοστή για το αρνί, αυτός και ο γείτονάς του που είναι πλησιέστερο στο σπίτι του, ας το πάρουν σύμφωνα με τον αριθμό των ψυχών. Ο κάθε ένας θα συγκαταριθμείται για το αρνί ανάλογα με το όσο του χρειάζεται για να φάει. Και το αρνί σας θα είναι τέλειο αρσενικό χρονιάρικο από τα πρόβατα ή από τις κατσίκες θα το πάρετε. Και θα το διατηρείτε μέχρι τη 14η μέρα του ίδιου του μήνα και τότε ολόκληρο το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θα το σφάξει προς την Εσπέρα. Και θα πάρουν από το αίμα και θα βάλουν επάνω στους δύο παραστάτες και πάνω στον όφλη της θύρας των σπιτιών όπου θα το φάνε. Και θα φάνε το κρέας εκείνη τη νύχτα ψητό στη φωτιά με άσημα και με χόρτα πικρά θα το φάνε, να μην φάτε από αυτό ομό ούτε βραστό σε νερό αλλά ψητό σε φωτιά. Το κεφάλι του μαζί με τα πόδια του και μαζί με τα εντόστιά του και να μην αφήσετε υπόλοιπο από αυτό μέχρι το πρωί και ότι αν περισσέψει από αυτό μέχρι το πρωί κάψτε το στη φωτιά και θα το φάτε ως εξής, ως μένει στις οσφίες σας έχοντας τα υποδήματά σας στα πόδια σας και τη ράβδα σας στο χέρι σας και θα το φάτε με βιασύνη είναι Πάσχα του Κυρίου. Επειδή αυτή τη νύχτα θα περάσω μέσα από τη γη της Αιγύπτου και θα χτυπήσω κάθε πρωτότοπο στη γη της Αιγύπτου από άνθρωπο μέχρι κτίνος και θα κάνω κρίσεις ενάντια σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου εγώ ο Κύριος.
Και το αίμα αυτό είναι σημαντικό, θα είναι για εσάς σαν σημείο πάνω στα σπίτια σας, στα οποία κατοικείτε, και όταν δω το αίμα θα σας παρατρέξω και η πληγή δεν θα είναι για εσάς και να σας ξενοθρέψει όταν χτυπήσω τη γη της Αιγύπτος. Και η μέρα αυτή θα είναι σε εσάς σε ενθύμηση και θα γιορτάζετε αυτή τη γιορτή στον Κύριο στις γενναίες σας, ως έναν παντοτινό νόμο θα τη γιορτάζετε. Δόξα στον Κύριο. Τι είναι το Πάσχα? Είναι κάτι πάρα πολύ παλιό. Έχει να κάνει με την έξοδο του λαού Ισραήλ από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Και σίγουρα έχει να μας πει και σήμερα ωραία μηνύματα, πνευματικά μηνύματα, γιατί αυτό το βιβλίο είναι πνευματικό βιβλίο. Και έχει μέσα πνευματικά πράγματα και σε κάθε εποχή είναι πνευματικό και ζωντανό. Στην ουσία δεν περνάνε τα χρόνια και ο Λόγος του Θεού παλιών, αλλά τα χρόνια είναι κάτω από την εξουσία του Λόγου του Θεού. Και αυτό το γεγονός που έγινε πριν 2.000 χρόνια, 4.000 χρόνια, πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. 2.000 χρόνια έχουμε την Ανάσταση του Ιησού και άλλα τόσα περίπου είναι πριν, έχει να κάνει με τον Μωυσή, με την έξοδο, πολλά χρόνια. Έχει να κάνει και σήμερα με πνευματικά πράγματα. Και θα δούμε 1, 2, 3, 4, 5 σημεία. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε, τι είπε εδώ πέρα ο Κύριος, ο μήνας λέει αυτός. Θα γίνει η αρχή των μηνών στη ζωή σας. Και πραγματικά η μέρα της εξόδου και ο μήνας αυτός που βγήκανε, η εποχή αυτή που βγήκανε, γιατί ο μήνας έχει να κάνει με την εποχή που άλλαξε στη ζωή τους. Γιατί όταν μπαίνει ένας μήνας αλλάζει μια εποχή. Θα γίνει ο πρώτος λέει από τους μήνες του χρόνου, που σημαίνει ήταν η εποχή της ελευθερίας. Μέχρι τότε ήταν σκλάβοι οι Ισραηλίτες. Τι έχει να μας πει για μας σήμερα, ότι από την ώρα που δεχτήκαμε τον Χριστό, αυτή η εποχή είναι η πρώτη και η καλύτερη εποχή στη ζωή μας, γιατί μπήκαμε σε πνευματική ελευθερία. Και αυτή η ελευθερία έχει τρία επίπεδα η έξοδο έχει. Το ένα επίπεδο είναι η έξοδο του Ισραήλ μέσα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Το δεύτερο σημείο και επίπεδο είναι τρία. Το τρία πάντα έχει μεγάλη χάρη. Το δεύτερο έχει να κάνει την ελευθερία και την αναγέννηση ενός ανθρώπου, που έχει να κάνει την ελευθερία από την εξουσία της αμαρτίας, καθώς δέχεται τον Χριστό. Και το τρίτο έχει να κάνει με την αρπαγή της Εκκλησίας, καθώς θα φύγει από την εξουσία αυτού του κόσμου. Θα γίνει η αρπαγή, θα γίνει. Που σημαίνει στην Αγία Γραφή το τρία πάντα έχει τρία επίπεδα μεγάλης χάρης, που δηλώνει την αγάπη του Πατέρα, την χάρη του Ιησού και τη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και σήμερα κάθε ένας που δέχεται τον Χριστό στη ζωή του μέσα γίνεται, έχει Πάσχα, έχει έξοδο, έχει ελευθερία από την εξουσία της Αιγύπτου. Και τι έχει να κάνει με την Αίγυπτο? Έχει να κάνει με το σαρκικό πνεύμα. Γιατί το σαρκικό πνεύμα καταδυναστεύει τον εσωτερικό άνθρωπο. Και όταν ο μέσα άνθρωπος είναι φυλακισμένος από την εξουσία της αμαρτίας, είναι στη σκλαβιά. Γι' αυτό είπαμε και πιο παλιά, το έχουμε κάνει και μάθημα, μεταφέρουμε και το Μωυσή μέσα μας, που είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, μεταφέρουμε και το Φαραώ, που είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Και ο Φαραώ τι έκανε? Καταπίεσε το λαό Ισραήλ και αντιστεκόταν στο μήνυμα του Μωυσή. Που σημαίνει έρχεται ο Χριστός τώρα να μας φέρει ελευθερία από τη γη της Αιγύπτου, από την εξουσία της αμαρτίας, και να φέρει μέσα μας το φως την Ανάσταση, για να μπορούμε να έχουμε την έξοδο. Τι σημαίνει Πάσχα? Έξοδο σημαίνει. Ελευθερία σημαίνει. Οι Ισραηλίτες βγήκαν από τη σκλαβιά που ήταν 400 χρόνια. Εμείς σήμερα βγαίνουμε από την εξουσία της αμαρτίας, αναγεννιόμαστε. Μπαίνει ο Χριστός μέσα, μπαίνει το Άγιο Πνεύμα μέσα και έχουμε έξοδο. Και μετά θα έχουμε τη μεγάλη έξοδο όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό το Πάσχα έχει τρία επίπεδα ευλογίας και χάρης. Το πρώτο έχει να κάνει με την έξοδο του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αναγέννηση του κάθε ανθρώπου. Και το τρίτο έχει να κάνει με την αρπαγή της Εκκλησίας, που θα έχει έξοδο. Θα εγκαταλείψει αυτόν τον κόσμο, γι' αυτό λέει ο Χριστός, πηγαίνω στο σπίτι του Πατέρα, να ετοιμάσω τόπο και έρχομαι να σας παραλάβω. Γι' αυτό είναι ο Κύριος μέσα μας.
Και Ανάσταση σημαίνει ελπίδα, σημαίνει φως. Τι σημαίνει φως? Σημαίνει όραση πνευματική για τη ζωή που είναι κάτι αιώνιο. Διαφορετικά, δεν υπάρχει η Πάσχα μέσα αναγέννηση σωτηρία, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ατενίσει στην αιώνια ζωή. Ατενίζει μόνο στα πρόσκαιρα πράγματα και επικεντρώνεται μόνο στα φυσικά πράγματα. Γι' αυτό σήμερα, που το μεγαλύτερο κομμάτι του πλανήτη γιορτάζει το Πάσχα κατά κόσμο, μαζεύονται οι οικογένειες όλες μαζί και τρώνε. Ποιο είναι το μήνυμα που δίνει αυτή η μέρα? Ότι ο Χριστός ήρθε να κάνει τον κόσμο οικογένεια. Τι σημαίνει οικογένεια? Πνευματική οικογένεια. Τι είναι η Εκκλησία? Η οικογένεια του Θεού είναι. Γι' αυτό ο Χριστός την κάνει, ενώνει τους ανθρώπους σε οικογένεια τους ενώνει. Γι' αυτό και εμείς τώρα είμαστε η οικογένεια του Κυρίου εδώ πέρα. Και στην Αθήνα υπάρχουν και άλλες οικογένειες του Κυρίου. Και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν οικογένειες του Κυρίου. Τι ήρθε να κάνει ο Χριστός? Ήρθε να κάνει τον άνθρωπο οικογένεια πνευματική, να έχει ελπίδα ο άνθρωπος και αύριο. Δεν είναι το Πάσχα μόνο τα φυσικά πράγματα. Να φάμε το κρέας, να φάμε ξέρω εγώ όλα αυτά, τα αυγά όλα αυτά. Σίγουρα και αυτά έχουν κάποιο μήνυμα. Αλλά η ουσία είναι μέσα μας, είναι βαθιά η ουσία. Είναι σημαντική η ουσία να μπορεί ο καθένας να γνωρίσει τον Κύριο για να μπορεί να λάβει ιδιαίτερη χάρη μέσα στη ζωή του. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό και σήμερα ο Θεός την κάνει, ταΐζει τον κόσμο με Χριστό. Πού είναι ο Χριστός? Είναι το πνευματικό Ευαγγέλιο. Και αυτή την ώρα τρώμε τον Χριστό πνευματικά στη ζωή μας. Τον τρώμε μέσα μας. Χορταίνουμε. Γιατί ο Χριστός είναι η τροφή του Θεού. Είναι το φαγητό του Θεού. Είναι η ελευθερία του Θεού. Είναι η έξοδο του Θεού. Και ατενίσουμε όμορφα και ευλογημένα στο όνομα του Ιησού. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε, τι είπε ο Θεός στο Μωυσή και ο Μωυσής στο λαό Ισραήλ. Να πάρει, λέει, κάθε οικογένεια από ένα αρνί και για τον εαυτό τους και για όλη τη φαμίλια, για όλη την οικογένειά τους, για όλη τη συγγένεια. Και αν προσέξετε, το αρνί, λέει, περισσεύει, μην το πετάξετε. Να το φάνε και οι γείτονες και οι κοντινοί. Αυτό είναι ένα μεγάλο κλειδί, είναι. Ότι μέσα στον Χριστό υπάρχει σωτηρία και για μένα και για σένα. Υπάρχει σωτηρία για την συγγένειά μας, την κοντινή συγγένεια. Γονείς, ξέρω εγώ, αδέρφια, όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και σωτηρία και για τους πιο κοντινούς, ξαδέρφια, κοντινούς, φίλους. Που σημαίνει πρέπει να διεκδικήσουμε αυτή την υπόσχεση. Γιατί το αρνί έχει χάρη μέσα. Και αυτή η χάρη φτάνει και για μένα, φτάνει και για τον πατέρα μου, φτάνει και για τη μάνα μου, αλλά φτάνει και για τα ξαδέρφια μου, φτάνει και για τους κοντινούς. Γι' αυτό, λέει, να το πάρετε για τον εαυτό σας, για την οικογένειά σας, για τη φαμίλια σας και μετά να το πάρετε για τους γείτονες, για τους κοντινούς. Τι σημαίνει γείτονες? Με τους ανθρώπους που έχετε μια κοντινή σχέση. Και πρέπει να πιστεύουμε ότι η χάρη του Θεού είναι πιο δυνατή από την αμαρτία και την πλάνη. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ο Θεός όταν είναι να πάρει έναν άνθρωπο, έχει δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να πει ο άνθρωπος, Κύριε, σε δέχομαι στην καρδιά μου και πιστεύω σε εσένα. Τότε λυτρώνεται, αναγεννέται και ελευθερώνεται. Αν όμως στην οικογένειά μας, στη συγγένεια μας, έχουμε ένα σκληρό άνθρωπο και δεν ανταποκρίνεται εύκολα, είναι σκληρός και εμποδίζει το Θεό. Τον εμποδίζει μόνο στο κομμάτι αυτής της ζωής. Όταν είναι να φύγει, επειδή εσύ πιστεύεις την υπόσχεση του Θεού, τι κάνει ο Χριστός? Συγχωρεί αμαρτίες. Και την ώρα που είναι να φύγει, του λύνει τις αμαρτίες και κατά χάρη τον ελευθερώνει και αντί να πάει μακριά από το Θεό, πηγαίνει κοντά στο Θεό κατά χάρη. Γιατί εσύ πιστεύεις τη Διαθήκη Του. Και τι λέει εδώ πέρα, το αρνί για σένα, για τη συγγένειά σου, για τη φαμίλια και για τους κοντινούς, ναι. Και εσύ τι κάνεις, το διεκδικείς αυτό, το πιστεύεις και όταν είναι να φύγει ο άνθρωπος από εδώ, αν είναι σκληρός, τι κάνει ο Κύριος, τον ελύνει και τον παίρνει κοντά του, κατά χάρη. Γιατί πιστεύεις στην υπόσχεση. Γι' αυτό και όταν λοιπόν η Ραάβ διαφύλαξε τους κατασκόπους του Ισραήλ, υπηρέτησε το Λόγο του Θεού, τη είπανε οι κατάσκοποι να βάλει ένα κόκκινο σκηνί, λέει, απ' έξω από το παράθυρο του σπιτιού. Και όταν μπήκε ο λαός Ισραήλ μέσα στην Ιεριχώ, είδανε το σκηνί.
και δεν μπήκανε μέσα στο σπίτι της για να φέρουν κρίση. Και διαφυλάχθηκε αυτή και όλη η οικογένειά της εξαιτίας μιας γυναίκας που υπηρέτησε τον Λόγο του Θεού. Και βρήκε χάρη, που σημαίνει ο Θεός έχει ένα στόχο να σώσει τον άνθρωπο. Έλατε που οι άνθρωποι είναι, κάποιοι είναι σκληροί, κάποιοι είναι πιο μαλακοί. Κατηγορίες ανθρώπων. Ο Θεός τι έκανε, έβαλε υποσχέσεις. Τι σημαίνει υπόσχεση, είναι αμετάκλητο πράγμα. Να μπορείς εσύ να το πιστέψεις, να διεκδικήσεις τη σωτηρία και όταν είναι να φύγει αυτός ο άνθρωπος, τι κάνει, του λύνει τις αμαρτίες ο Χριστός. Τι κάνει ο Χριστός, λέει συγκεχωρημένη η αμαρτία σου, η εξουσία. Και τότε λύνεται η εξουσία της αμαρτίας από τη ζωή του ανθρώπου και κατά χάρη, όχι κατά έργο, κατά χάρη, μεταβαίνει στην αιώνια ζωή, γιατί κάποιος πιστεύει την υπόσχεση. Και τι λέει εδώ πέρα αυτό που λέμε σήμερα, το αρνεί για σας, για όλη τη συγγένειά σας, αλλά όταν περισσέψει μην το πετάξετε λίγο. Αλλά και για τους γείτονες, για τους κοντινούς ανθρώπους. Που σημαίνει η χάρη του Χριστού είναι πιο δυνατή από κάθε αμαρτία. Η χάρη του Χριστού είναι πιο δυνατή από κάθε ανομία και έχει τρόπους ο Θεός να βοηθήσει τον άνθρωπο. Γιατί αν εμείς ξέρουμε παράδειγμα πέντε τρόπους, λέμε ο Θεός κινείται με πέντε τρόπους. Είναι πολύ απλό. Αν στην Αθήνα ξέρεις πέντε δρόμους να πας κάπου, κινείσαι πάντα τους πέντε δρόμους. Αν μετά μάθεις 15 δρόμους, λες για να πάω Αθήνα ξέρω 15 δρόμους. Τι άλλαξε, ότι αλλάξανε μέσα σου οι δρόμοι. Αν με το Θεό λέω ξέρω δύο τρόπους, ότι εγώ ξέρω έναν τρόπο και εγώ παλιά κάποτε ήξερα έναν τρόπο. Ότι για να σωθεί ένας άνθρωπος πρέπει Κύριε σώσαμε. Αυτό ήξερα. Και έρχεται μετά ο Θεός και μου λέει κοίταξε να δεις υπάρχει κι άλλος τρόπος. Υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Και όταν μπήκε αυτό έφυγε το άγχος από μέσα μου για τη συγγένειά μου. Γιατί είχα άγχος. Τι θα γίνουν αυτοί, πώς θα σωθούνε, μα δεν ανταποκρίνονται, μα δεν μα τους μιλάω. Δεν... Και έρχεται ο Θεός και σου βγάζει το άγχος. Και σου λέει δεν είναι δικό σου, είναι δικό μου το έργο. Εγώ θέλω κάτι να σου βάλω μέσα. Και τι λέει εδώ πέρα, για ποιο λόγο λέει και για τους γείτονες. Που σημαίνει και όταν με έναν άνθρωπο, με έναν γείτονα παράδειγμα, με έναν γείτονα ή με έναν συνεργάτη στη ζωή σου, τη δουλειά σου, αποκτάς μια κοντινή σχέση. Κοντινή σχέση. Και στο τέλος αυτόν τον άνθρωπο τον συμπαθείς και τον αγαπάς. Και μέσα στην καρδιά σου μπαίνει η επιθυμία να σωθεί και αυτός ο κοντινός άνθρωπος. Και για να σώσει ο Θεός και να κάνει κάτι πρέπει να το λέει ο λόγος του. Και εδώ πέρα τι λέει ο Κύριος, ότι υπάρχει και κάτι για τους κοντινούς και τους φίλους. Με τους ανθρώπους που έχουμε μια κοντινή σχέση. Και μέσα από αυτή την κοντινή σχέση θα μεταδοθεί χάρη. Για να μπορεί ο Κύριος να τους βοηθήσει, γιατί ο Κύριος εκπληρώνει τον λόγο του. Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι αν δεν είναι στο λόγο του. Και επειδή ο Θεός έβαλε ότι η ζωή του ανθρώπου είναι μεγαλύτερη πνευματικά παρά φυσικά. Δεν είναι η ζωή του ανθρώπου πιο πολύ στα φυσικά πράγματα, αλλά στο πνευματικό. Έβαλε αυτά τα κλειδιά για να ελευθερώσει εμάς. Και όταν ελευθερωθούμε εμείς, τότε μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Κύριο σε κάθε περίπτωση για να μπορέσει στο τέλος να δει κάτι στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό πέθανε ο Χριστός και αναστήθηκε. Για να μπορεί να κερδιθεί ο κάθε άνθρωπος. Αλλά κάποιοι πρέπει να πιστέψουν τα λόγια του, κάποιοι πρέπει να διδαχτούν το Ευαγγέλιο για να μπορέσει η χάρη του Θεού να εργαστεί όμορφα και ευλογημένα. Δόξα στον Κύριο. Το τρίτο που είπε ο Κύριος στο Μωυσή και ο Μωυσής στο λαό Ισραήλ, λέει να σφάξετε το αρνί και να πάρετε το αίμα, λέει, και να το βάλετε στη θύρα του σπιτιού, στην πόρτα το αίμα και στους παραστάτες της θύρας. Και όταν ο άγγελος, ο εξολοθρευτής θα δει το αίμα, τότε δεν θα μπει μέσα στο σπίτι, αλλά η πληγή θα βγει έξω από το σπίτι. Που σημαίνει το αίμα, όταν εμείς πιστεύουμε στη θυσία και στο αίμα. Το αίμα τι κάνει, τραβάει την προσοχή του Θεού και τραβάει την χάρη του Θεού. Γιατί διαφορετικά η αμαρτία είναι αμαρτία. Η αμαρτία θα φέρει στο τέλος προβλήματα στον κόσμο. Η αμαρτία θα επιφέρει την κρίση του Θεού, γιατί θα φέρει προβλήματα στο τέλος. Όταν κάποιοι πιστεύουν στο αίμα, στη θυσία, και το τιμάνε το αίμα, αυτό το αίμα τι κάνει, θα τραβήξει την προσοχή του Θεού και την χάρη του Θεού.
για να μπορέσει ο Κύριος να εκπληρώσει το καθαρό του σχέδιο, το καθαρό του θέλημα, για να μπορέσει να εργαστεί σε κάθε σπίτι, αλλά και στη ζωή και στη σωτηρία του κάθε ανθρώπου, γιατί το κλειδί είναι η θυσία και το αίμα. Γι' αυτό και τα αυγά τώρα το Πάσχα τα βάφουν με κόκκινα. Έχει ένα μήνυμα μέσα. Τι είναι το κόκκινο? Είναι το αίμα, η θυσία. Και τι είναι το αίμα? Είναι η ζωή του Χριστού είναι. Που σημαίνει εξαγοραστήκαμε με τη ζωή του Χριστού. Συγχωρεθήκαμε με τη ζωή του Χριστού. Θεραπευτήκαμε με τη ζωή του Χριστού. Και πρέπει να εμπιστευτούμε ότι το αίμα έχει ιδιαίτερη χάρη μέσα. Και όταν εμείς τιμάμε το αίμα, τιμάμε τη χάρη. Και όταν έρθει τη χάρη μας κάνει σοφούς και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός που αγαπάμε είναι Πατέρας, είναι καλός, είναι αγαθός και έχει αγαθά σχέδια και αγαθούς δρόμους για κάθε άνθρωπο στον κόσμο. Έλα, δεν μπορεί να πει κάποιος γιατί, αφού ο Θεός είναι τόσο καλός. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, στα σπίτια, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Και όλοι έχουν προβλήματα. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που έχει αμαρτία. Και αυτή η αμαρτία επηρεάζει τους πάντες και τα πάντα. Και τι γίνεται, η αμαρτία τι κάνει, επιτρέπει στο κακό και δημιουργεί προβλήματα. Και έρχεται ο Θεός τώρα και μας δίνει τον Χριστό, μας δίνει το αίμα, μας δίνει τη θυσία, να φάμε από τον Χριστό, να πάρουμε το Λόγο Του, για να μπορούμε να καταλάβουμε τα κλειδιά του Θεού, τα κλειδιά της Βασιλείας του Θεού, και να μπορούμε να βάλουμε την πίστη μας επάνω στα Λόγια του Θεού. Γι' αυτό ένα συγγενής, είτε είναι ξάδερφος, είτε είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος ξάδερφος, ή έχεις κτίσει τη ζωή σου μια κοντινή σχέση. Αν τον έχεις, το έχεις πιστέψει αυτό το πράγμα, πριν φύγει αυτός ο άνθρωπος, ο Κύριος τι κάνει, εξαιτίας του αίματος, συγχωρεί την αμαρτία, άσχετα το τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Αν ζήτησε τον Θεό, δεν τον ζήτησε, ήταν μαλακός, ήταν σκληρός, δεν παίζει ρόλο. Και τι κάνει, τον μεταφέρει στην αιώνια βασιλεία του εξαιτίας της χάρης. Γιατί ο σκοπός του Θεού είναι να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Έλατε που ο διάβολος έχει δέσει τον κόσμο, τον έχει σκληρή, τον έχει παγιδεύσει και ο Θεός αγωνίζεται με την αλήθεια του. Γιατί η αλήθεια ελευθερώνει. Και πού ελευθερώνει η αλήθεια? Μέσα μας ελευθερώνει. Και όταν εμείς ελευθερωθούμε μέσα μας, τότε καταλαβαίνουμε την εξουσία του αίματος. Γι' αυτό λέει, το αίμα λέει θα είναι σημείο, θα είναι. Και όταν ένας άνθρωπος ή μια εκκλησία, ένα σπίτι τιμάει το αίμα, είναι σημείο. Ο Θεός βάζει την προσοχή του μαζί μας. Στέλνει τη χάρη του. Στέλνει τη σοφία του. Και όπου είναι η χάρη του Θεού είναι το Ευαγγέλιο. Και μας μιλάει ο Θεός. Να μην έχουμε άγνοια. Γιατί η άγνοια μας δένει. Η άγνοια θα μας μπερδεύσει. Και ο διάβολος τι κάνει, δένει τον κόσμο από την άγνοια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο εμπόδιο από την άγνοια του Ευαγγελίου. Η αλήθεια ελευθερώνει, είναι σημείο το αίμα, σημείο. Είναι σημείο το αίμα. Γι' αυτό, ας πούμε, πολλές φορές έχουμε και βάρος για φίλους κοντινούς. Έχουμε ζήσει πολύ κοντινά, λες την αδέρφια μας. Υπάρχει υπόσχεση για τους. Αν εμείς το πιστέψουμε, είναι δεδομένο ότι θα πάει στη Βασιλεία του. Γιατί κάποιος πιστεύει τον πνευματικό λόγο του Κύριου που δεν αλλάζει, για να μπορεί ο Κύριος να σώσει τον κόσμο και να εργαστεί την αιώνια χάρη κατά πάντα. Δόξα στον Κύριο. Το τέταρτο που θέλουμε να δούμε, θα φάτε λέει το κρέας ψητό με άζυμα και με πικρά χόρτα. Και ξέρουμε τα πικρά χόρτα τι συμβολίζουν, τα πικρά χόρτα. Τα πικρά χόρτα συμβολίζουν την αμαρτία. Που σημαίνει ένας λαός, ο Ισραήλ, πήρε χάρη μέσα από το φυσικό αρνί. Το φυσικό αρνί είναι μια εικόνα του Χριστού. Είχαν έξοδο και φάγανε και πικρά χόρτα, παρόλο που ήταν άνθρωποι αμαρτωλοί ήταν. Που σημαίνει εμείς τρώμε τον Χριστό πνευματικά στη ζωή μας, αλλά είμαστε και αμαρτωλοί στη σάρκα. Γι' αυτό το είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, ότι ένα δέντρο υπάρχει μέσα, το δέντρο της ζωής που μεγαλώνει, και μέσα στη σάρκα είμαστε αμαρτωλοί. Αν δεν είμαστε αμαρτωλοί, δεν θα πεθαίναμε. Δεν θα γέρναγε ο άνθρωπος. Η γύρανση, ο θάνατος, η πτώση ήρθε από την αμαρτία όταν έπεσε ο άνθρωπος. Ο Χριστός τώρα πήρε το αναστάσιμο σώμα που δεν γερνάει, δεν φθήρεται. Και όταν εμείς γίνει ανάσταση, θα πάρουμε τα άφθαρτα σώματα που δεν γερνάνε, δεν φθήρονται και δεν χάνονται. Γι' αυτό λέει: θα φάτε το αρνί ψητό, που σημαίνει ο Χριστός τι κάνει.
θα είναι τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, το χρήσμα, τη φλόγα. Αλλά θα το φάτε και με πικρά χόρτα, παρόλο που είστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Τι θέλει να πει εδώ πέρα η χάρη του Θεού, ότι ο Θεός εργάζεται με ανθρώπους ατελείς και αμαρτωλούς. Ο Θεός κάνει χάρη και σώζει τον κόσμο και περνάει μέσα από ανθρώπους που δεν έχουν τελειότητα. Τέλειος είναι μόνο ο Χριστός. Και όταν γίνει η αρπαγή θα γίνουμε ανώτεροι από τους αυγέλους. Τώρα είμαστε ατελείς άνθρωποι. Γιατί κουβαλάμε μία σάρκα που έχει μέσα στο DNA αμαρτία. Αν δεν είχε αμαρτία η σάρκα δεν θα γέρναγε. Δεν θα υπήρχε φθορά. Δεν θα υπήρχε φθορά στη ζωή του ανθρώπου. Οι πρώτοι άνθρωποι δεν πεθαίνανε, παρόλο που μπήκε η αμαρτία, ζούσαν 900-500 χρόνια και μετά έρθε η κρίση και μειώθηκαν τα χρόνια του ανθρώπου μέσα στη ζωή. Που σημαίνει είμαστε άνθρωποι, περνάει η χάρη του Χριστού, παρόλο που είμαστε ατελείς άνθρωποι. Γι' αυτό κανένας άνθρωπος δεν πηγαίνει στο βουνό να μαζέψει μικρά χόρτα και να κάτσει να τα φάει. Πάει κάποιος να φάει μικρά χόρτα. Όταν το βάλει στο στόμα, τρώει κανένας μικρά χόρτα. Κανένας δεν τρώει. Τι είναι τα πικρά χόρτα, η αμαρτία. Και η αμαρτία είναι πικρό φαγητό. Και όλοι φάγαμε την αμαρτία, μεγαλώσαμε την αμαρτία, κληρονομήσαμε την αμαρτία. Πικρό φαγητό. Και έρχεται τώρα ο Θεός και τι λέει, δεν είσαστε τέλειοι άνθρωποι. Ούτε η Ισραήλ είσαι κάτι ξεχωριστό από τις άλλες φυλές. Αλλά εγώ σε βγάζω κατά χάρη. Παρόλο και εσύ έχεις αμαρτία όπως έχουν όλες οι άλλες φυλές. Γιατί έτσι φανερώνω το σχέδιό μου στον κόσμο, λέει ο Θεός. Φανερώνω την αγάπη μου στον κόσμο μέσα από την ατέλεια του κόσμου, μέσα από την αδυναμία. Γι' αυτό κανένας δεν θα φάει πικρά χόρτα, να μαζέψουμε τα πικρά χόρτα και να τα φάμε. Κανένας δεν τρώει πικρά χόρτα, γιατί η αμαρτία είναι πικρό φαγητό, είναι πικρό φαγητό. Και τι είναι η αμαρτία, είναι το φαγητό της σάρκας. Η σάρκα τρέφεται με την αμαρτία. Και τι είναι ο Χριστός, είναι το φαγητό του Πνεύματος είναι. Το Πνεύμα τρέφεται με τον Χριστό. Γι' αυτό το σώμα του Χριστού τρέφει τη σάρκα μας και το αίμα του Ιησού καθαρίζει τη σάρκα μας. Το αίμα μας καθαρίζει από το φαγητό της σάρκας που είναι η αμαρτία και το σώμα μας τρέφει με τον Χριστό για να μπορούμε να παίρνουμε κατά χάρη τον Χριστό στη ζωή μας και να μεγαλώνουμε όμορφα και ευλογημένα. Γι' αυτό και τα άζυμα συμβολίζαν τον Χριστό, ότι ο Χριστός είναι το άζυμο ψωμί. Τι σημαίνει, είναι το ψωμί που δεν έχει μαγιά, δεν φουσκώνει. Είναι το ψωμί που μας κάνει ταπεινούς και μας δίνει τη σωτηρία του Θεού. Ενώ το φαγητό του κόσμου τι κάνει, φουσκώνει τον άνθρωπο, φουσκώνει τον νου του, φουσκώνει τη σκέψη του, φουσκώνει την ψυχή του, φουσκώνει το πνεύμα του, το σαρκικό. Ενώ το άσυμο ψωμί τι κάνει, μας αδειάζει. Μας τρέφει και μας κρατάει κάτω από την χάρη και την αλήθεια του Κυρίου κατά πάντα. Δόξα στον Κύριο. Και το πέμπτο λέει, αυτή τη νύχτα λέει, θα περάσω μέσα στη γη της Αιγύπτου και θα χτυπήσω κάθε πρωτότοκο και θα κάνω κρίση στους θεούς της Αιγύπτου, λέει. Και αυτό στην εποχή που ζούμε, ότι όταν είναι η ώρα να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, θα υπάρχει μεγάλη νύχτα στον κόσμο. Τι σημαίνει νύχτα, μεγάλο σκοτάδι, μεγάλη πλάνη και άγνοια. Και σε αυτή τη νύχτα ο Κύριος τι κάνει, λέει, θα γκρεμίσει τους θεούς της Αιγύπτου. Θα φέρει σε συντριβή τα είδωλα του κόσμου. Γι' αυτό είπαμε ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα του κόσμου είναι το χρήμα. Και πριν την αρπαγή το χρήμα θα γκρεμιστεί, θα συντριφθεί, γιατί είναι η θεή της Αιγύπτου αυτή. Γίνανε θεοί, γίνανε είδωλα, στηρίγματα. Αλλάξαν τον τρόπο λειτουργίας εξαιτίας της νύχτας. Που σημαίνει ζούμε στην εποχή που ο Θεός εργάζεται το φως. Αλλά υπάρχει και νύχτα μεγάλη στον κόσμο. Γιατί σήμερα δεν είναι ο κανόνας στον κόσμο οι αναγεννημένοι άνθρωποι, είναι η εξαίρεση. Το μεγαλύτερο κομμάτι του πλανήτη είναι έξω από τον Χριστό, στην αθεία. Άλλοι είναι μουσουλμάνοι, άλλοι σε διάφορα πράγματα. Που σημαίνει ζούμε σε εποχή που υπάρχει μεγάλο σκοτάδι στον κόσμο. Μεγάλο σκοτάδι. Και ο Θεός θέλει, γι' αυτό βλέπουμε και το μουσουλμανικό σπέρμα έχει ξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Μεγάλο σκοτάδι. Αλλά σε αυτό το σκοτάδι ο Θεός θα γκρεμίσει τους θεούς της Αιγύπτου. Και γκρεμίζει τα είδωλα. Γιατί αν δεν πέσουν τα είδωλα δεν μπορεί να υψωθεί ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος έχει την τάση να στηρίζεται στα είδωλα. Να στηρίζεται στα είδωλα.
Όταν όμως γκρεμιστούν οι θεοί της Αιγύπτου, τότε οι καρδιές θα ανοίξουν και οι άνθρωποι θα γνωρίσουν πιο δυνατά τον Θεό. Γιατί ο Θεός θα αποκαλυφθεί στη ζωή των ανθρώπων, γιατί οι γραφές πάντα επαναλαμβάνονται. Και σήμερα οι γραφές επαναλαμβάνονται. Και σήμερα υπάρχει τα είδωλα της Αιγύπτου που είναι τα στηρίγματα, τα είδωλα στον κόσμο. Και το μεγαλύτερο είδωλο σήμερα είναι το χρήμα. Από μέσο συναλλαγής έχει γίνει κριτήριο για πολέμους, κριτήριο καταπίεσης, κριτήριο καταδυνάστευσης, έχει γίνει είδωλο. Και ο Θεός θα τιμωρεί αυτά τα είδωλα να σπάσουν για να μπορέσουν οι καρδιές να ανοίξουν. Γιατί όταν οι τράπεζες σε παίρνουν κάθε μέρα 10 φορές τηλέφωνο και σου δίνουν 10 δάνεια, κανένας δεν νοιάζεται να πάει στο Θεό. Όλοι στηρίζονται στα εφήμερα πράγματα. Και είναι οι εποχές και το βλέπουμε στην Ελλάδα. Ο Θεός γκρέμισε τα είδωλα, ένα μεγάλο κομμάτι. Πού ήταν τα πολιτικά συστήματα, η εφήμερη ζωή, ο τρόπος ζωής, αυτός ο ψεύτικος, τα γκρέμισε. Και έκανε τους ανθρώπους να δούνε μέσα σε αυτή τη δυσκολία τη ζωή διαφορετικά. Γιατί διαφορετικά υπήρχε μια άλλη εικόνα στον κόσμο για τη ζωή και τα πράγματα που ήταν κτισμένη από τα ψεύτικα είδωλα της Αιγύπτου. Γιατί αυτά τα είδωλα τι κάνουν, μεταδίδουν ένα όραμα στον κόσμο, ψεύτικο. Και οι άνθρωποι αποκτάνε μια πλασματική εικόνα λάθος. Και ο Θεός γκρεμίζει τα είδωλα. Γι' αυτό πιο παλιά οι άνθρωποι, ας πούμε, είχαν τέτοια πεποίθηση για τα κόμματα, τέτοια σιγουριά που σκοτώναν ο ένας τον άλλο για το κόμμα. Πιστεύανε πολύ. Τώρα ο Θεός τι έκανε, ξεσκέπασε τα κόμματα όλα αυτά και φανέρωσε ότι υπάρχει διαφθορά, υπάρχει και αμαρτία και τα γκρέμισε αυτά όλα. Όχι, δεν πρέπει να ψηφίσουμε ανθρώπους που κυβερνάνε γιατί χρειάζεται, αλλά έκανε τους ανθρώπους να καταλάβουν τη γύμνη αυτών των πραγμάτων και να στραφούν πιο πολύ στον ίδιο το Θεό, γιατί ο άνθρωπος έχει την τάση να στηρίζεται στους θεούς της Αιγύπτου, που είναι τα είδωλα, τα ψεύτικα, και ο Θεός θέλει να αποκαλύψει τον Χριστό πιο καλά για να μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίσουν αληθινά τον Κύριο στη ζωή τους. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό που μοιράζεται σήμερα τον Χριστό και υπάρχει η Πάσχα. Και υπάρχει η έξοδο, γιατί η ζωή του ανθρώπου την αξία την δίνει ο Λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο μας δίνει να καταλάβουμε τι έχει αξία και τι δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Το Ευαγγέλιο μας δίνει την αξία της ζωής. Διαφορετικά παίρνουμε μια λάθος αξία για τα πράγματα που είναι ψεύτικα. Ενώ ο Λόγος του Θεού μας δίνει τη σωστή αξία των πραγμάτων. Γι' αυτό το μήνυμα του Πάσχα έχει να κάνει με την ελευθερία του Ισραήλ από την Αίγυπτο, με τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου και με την αρπαγή της Εκκλησίας του Θεού του Πατέρα. Τρία επίπεδα χάρης. Και όπου είναι το τρία, υπάρχει τη μεγάλη χάρη του Θεού. Ο Πατέρας φανερώνει την αγάπη του, ο Ιησούς Χριστός φανερώνει τη θαυμαστή χάρη και το Άγιο Πνεύμα προσφέρει τη συντροφιά του και την κοινωνία στον κόσμο για να μπορέσουν οι άνθρωποι να συναντήσουν τον Κύριο και να πάρουν πνευματικά το Λόγο του Θεού. Και τώρα τρώμε το αρνίανες, το Χριστό τρώμε. Πού το τρώμε, όχι στη σάρκα, αλλά στο Πνεύμα. Γιατί αν το Πνεύμα δεν τραφεί πνευματικά είναι αδύνατο, θα τραφεί η σάρκα μόνο. Και έχουμε ανάγκη να τρέφεται το Πνεύμα πνευματικά και να παίρνουμε το Λόγο του Θεού, να παίρνουμε τον Χριστό και να εμπιστευτούμε, γιατί όταν πιστεύεις στον Θεό, μέσα στην καρδιά σου γεννιέται ένα πράγμα μέσα για όλους μας. Τι θα κάνω με τον ξάδελφό μου, τι θα κάνω με τον πατέρα μου, τι θα κάνω με τη μάνα μου, τι θα κάνω με τα παιδιά μου. Μπαίνει στην καρδιά σου αυτό το βάρος. Γιατί καταλαβαίνεις ότι η μεγαλύτερη αξία στη ζωή του ανθρώπου είναι αυτό το πράγμα. Και ο Θεός τι κάνει, έρχεται και σου μιλάει μετά μέσα και σε κάνει να καταλάβεις ότι το μεγαλύτερο κομμάτι και τη μεγαλύτερη αξία που είναι ο άνθρωπος πρέπει να την επιστρέψουμε πάλι στον Θεό. Γιατί το δώρο επιστρέφει στον δωρητή, επιστρέφει. Και έρχεται μέσα στην καρδιά μας η αλήθεια του Θεού και μας μιλάει και μας παίρνει το βάρος. Και τότε το δώρο ξαναπηγαίνει στο Θεό. Και όταν το δώρο επιστρέψει στο Θεό, ελευθερώνεται και μπαίνει κάτω από την εξουσία του Λόγου του Θεού και μπαίνει κάτω από το σχέδιο του Θεού που είναι αμετάκλητο και αιώνιο είναι. Όλα θα αλλάξουν. Τα λόγια του Θεού δεν αλλάζουν, μένουν για πάντα στο Θεό.
Και έχουμε ανάγκη να επενδύσουμε στον πνευματικό λόγο του Θεού για να δούμε ότι ο Θεός και από τότε ενδιαφερόταν για τον άνθρωπο και σήμερα ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Και αύριο θα ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Και τότε υπήρχε η αμαρτία που έφερε τεράστια προβλήματα στον κόσμο και σήμερα υπάρχει η αμαρτία που φέρνει τεράστια προβλήματα και τότε υπήρχε διάβολος και σήμερα υπάρχει διάβολος. Και τότε χτύπαγε το κακό και σήμερα χτυπάει το κακό. Και πρέπει να προστατευτούμε με τον Λόγο του Θεού και να μπορούμε να πάρουμε την φωνή του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, αυτό λέει το Πνεύμα το Άγιο στις Εκκλησίες, τρέφει τον κόσμο με ελπίδα. Γιατί ποτέ ο Θεός δεν θα μας αποθαρρύνει. Θα μας αθαρρύνει ο Θεός. Ποτέ δεν θα μας απογοητεύσει, θα μας δώσει ελπίδα για το αύριο. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο που φέρνει ελπίδα, φέρνει πίστη μέσα. Φέρνει σιγουριά μέσα για να μπορούμε να διατηρήσουμε το Λόγο του Θεού στην καρδιά μας όμορφα και πνευματικά και πλημμένα. Και να εμπιστευτούμε τα Λόγια του Θεού γιατί η ζωή τρέχει η ζωή. Γι' αυτό λέει και ο Ναυκός Αναβάτης, τρέχει, τρέχει η ζωή. Εξελίσσεται. Γιατί η ζωή τρέχει. Και πρέπει να συναντήσει τον δωρητή η ζωή που είναι ο Κύριος. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο μας βοηθάει να δούμε την αξία της ζωής και να καταλάβουμε όμορφα και ευλογημένα στο όνομα του Ιησού, τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και αυτό που γίνεται τώρα στα Ιεροσόλυμα με το Άγιο Φως έχει ένα μήνυμα. Ότι ο Θεός είναι φως, θέλει να φέρει φως στον κόσμο. Και τι είναι το φως, είναι το Ευαγγέλιο. Όταν το Ευαγγέλιο μπαίνει μέσα, φωτιζόμαστε, φωτιζόμαστε, φωτιζόμαστε. Και όταν μπαίνει το φως, τι κάνει, δεν υπάρχει σκοτάδι και άγνοια. Αν είναι νύχτα και δεν υπάρχει το φως, υπάρχει άγνοια, σκοτάδι. Όταν όμως ανάβει το φως του Θεού, φεύγει η νύχτα. Τι είναι η νύχτα, είναι το σκοτάδι της αμαρτίας. Φεύγει η νύχτα και μπαίνει το φως, μπαίνει η αλήθεια μας. Και αυτή η αλήθεια σε φωτίζει και βλέπεις τη ζωή διαφορετικά τη βλέπεις. Όχι φυσικά, αλλά πνευματικά τη βλέπεις. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε το Λόγο του Κυρίου που είναι πνευματικός όμορφα και ευλογημένα στη ζωή μας. Για να καταλάβουμε την αξία που έχει ο Θεός, την αξία που έχει στην καρδιά του Θεού κάθε άνθρωπος. Και δεν μπορεί να λάβει αυτή την επίγνωση του Θεού αν δεν περάσει μέσα από τον Χριστό. Γι' αυτό ο Χριστός είναι το αρνί του Θεού. Ήρθε και θυσιάστηκε. Πώς τώρα τα αρνάκια βλέπουμε τώρα τα παίρνουν οι χασέντες, τα σφάζουν. Και όταν πας σε μια θυσία ενός αρνίου δεν είναι καθόλου εύκολο συνέστημα. Όταν ένα αρνάκι το μεγαλώνει σε ξαφνικά, το παίρνει το μαχαίρι και το σφάζει, δεν είναι καθόλου ωραίο συνέστημα. Καθόλου όμορφο συνέστημα. Ακριβώς με τέτοιον τρόπο θυσιάστηκε ο Χριστός. Και πριν μπει η αμαρτία, πριν πέσει ο άνθρωπος, οι άνθρωποι δεν τρώγαν τα ζώα. Γιατί ζούσαν μέσα στην ευλογία του Θεού. Με την πτώση έχασε την ομορφιά του άνθρωπου. Έπεσε. Που σημαίνει πραγματικά το Ευαγγέλιο μας δίνει όλη την αλήθεια για να μπορούμε να καταλάβουμε τον Λόγο του Θεού κατά πάντα μέσα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Έτσι, ας κρατήσουμε τον Λόγο του Θεού, ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για τα Λόγια Του. Ας τα εμπιστευτούμε τα Λόγια του Θεού. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να μπει ο Λόγος μέσα. Γι' αυτό και χθες το βράδυ ήταν η Ανάσταση το βράδυ και συνήθως τι συμβαίνει στον κόσμο στη μεγαλύτερη μερίδα. 12 παρά 20 πάνε οι άνθρωποι στην εκκλησία, παρκάρουν απ' έξω, κατεβαίνουν, 12 και ένα χτυπάει και ο Χριστός Ανέστη φεύγουν. Αυτό το πράγμα αν δεν μπει μέσα, αυτό το Ευαγγέλιο, αν δεν μπει μέσα, υπάρχει άγνοια. Όσο και καλή προαίρεση να έχω εγώ, υπάρχει άγνοια. Η άγνοια φέρνει σκλαβιά. Είναι λογικό. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχουμε τον αρείο να γίνει ο γιατρός, αν δεν πάει να πάρει τη γνώση για το αντικείμενο. Παίρνει τη γνώση, σπουδάζει και μετά αναπτύσσει το φυσικό χάρισμα και το καλλιεργεί. Έτσι είναι και η πίστη, αν δεν πάρουμε τη γνώση και δεν βάλουμε και την προαίρεση της καρδιάς για να γίνει μια σύνδεση, δεν μπορεί να έρθει ένα αποτέλεσμα πνευματικό. Γιατί ο διάβολος έχει ένα στόχο, να κρύψει το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει άλλος στόχος. Αλλά το Ευαγγέλιο τι λέει στον κατά Ματθαίο, θα κηρυχτεί σε όλο τον κόσμο για σωτηρία και μαρτυρία. Και σήμερα που ανοίξανε τα σχεδόν όλα τα σύνορα στον κόσμο, κομμουνιστικά σύνορα, ισλαμικά σύνορα, πριν από 20 χρόνια δεν ήταν ανοιχτά αυτά τα σύνορα. Ο Θεός τα άνοιξε. Για ποιο λόγο? Να μπει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο.
Και σήμερα και στις κομμουνιστικές χώρες ακούγεται το Ευαγγέλιο. Και στο Ιράν ακούγεται το Ευαγγέλιο. Και στο Αφγανιστάν ακούγεται το Ευαγγέλιο. Παντού ακούγεται, γιατί είναι προφητεία. Θέλει ακουστεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Και για σωτηρία και για μαρτυρία. Για να μπορέσει ο λόγος του Κυρίου να τρέξει και να αγγίξει καρδιές και ανθρώπους και να τους δώσει την αιώνια πίστη, την αιώνια σοφία και την αιώνια αλήθεια για να μπορεί να εργαστεί όμορφα και ευλογημένα σε κάθε καρδιά. Έτσι, ας κρατήσουμε τα ευλογημένα λόγια του Θεού. Τι μας είπε σήμερα ο Κύριος, γιατί και εγώ είχα ανησυχίες για κάποιους πολύ κοντινούς φίλους. Και όταν εσύ το δεχτείς και στο βάλει ο Θεός μέσα, το γράφεις και σου λέει ο φίλος σου δεν είναι εκεί, κοντινή σχέση. Γιατί ο Θεός στηρίζει τη σχέση και ο διάβολος ένα σκοπό έχει να χτυπήσει τις σχέσεις έχει. Τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, να τις καταστρέψει σχέσεις. Όταν η σχέση τη δίνουμε στον Κύριο θα την ευλογήσει ο Θεός τη σχέση. Η σχέση είναι το ανώτερο κομμάτι που εκεί ξεκινά ο Κύριος, εργάζεται όμορφα και ευλογημένα στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Ας κρατήσουμε το λόγο του Κυρίου που είναι όμορφος και ευλογημένος κατά πάντα, έτσι. Έτσι και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας στρέφει. Έχει μια τράπεζα ο Θεός, πνευματική. Και πάνω στην τράπεζα είναι το φαγητό του Θεού που στο στρεφόμαστε. Που είναι ο λόγος του, η αλήθεια. Και μας στρέφει. Και κάνει την πίστη μας και αλλάζει τελείως. Βλέπει τη ζωή διαφορετικά. Αλλάζει η όρασή μας, αλλάζει η αντίληψή μας, αλλάζουν τα πάντα. Και τότε αυτό που θεωρούσαμε ότι αυτό είναι το νούμερο ένα, γίνεται τελευταίο. Και αυτό που δεν θεωρούσαμε ότι έχει τόσο μεγάλη αξία, παίρνει την πρώτη αξία. Αλλάζει η αξία της ζωής μας. Και μετά ένα στόχο έχεις. Πώς να σωθεί ένας άνθρωπος. Δεν έχεις άλλο στόχο. Η καρδιά σου είναι σε μια. Πώς να δεις αυτό να σωθεί την οικογένειά σου, αυτό το στόχο έχεις. Γιατί ξέρεις ότι όλα αυτά είναι πολύ μηδαμινά τα ανθρώπινα πράγματα, έχουν πολύ μικρή αξία. Αλλά η πνευματική αξία έχει το μεγαλύτερο κομμάτι. Δεν είναι δικό μας το έργο, είναι του Θεού το έργο. Ο Θεός έδωσε τη ζωή του ανθρώπου και ο Θεός τη διεκδικεί τη ζωή του μέσου. Η ζωή του ανθρώπου είναι δώρο Θεού και το δώρο το διεκδικεί ο δωρητής. Εμείς είμαστε το κανάλι στη σχέση αυτή. Στην ουσία ο δωρητής διεκδικεί το δώρο πίσω. Δικό του είναι. Και εμείς είμαστε η σύνδεση για να μπορεί να εργαστεί ο Θεός. Η Εκκλησία, τα παιδιά του και να μπορεί να εργαστεί ο Κύριος όμορφα και ευλογημένα. Έτσι, να είστε ευλογημένοι, να κρατήσουμε τον λόγο του Θεού, να τον αφήσουμε στην καρδιά μας, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλα τα πράγματα και ας ατενίζουμε σε εκείνον με αγάπη και ελπίδα. Δόξα στον Κύριο για να μπορούμε να κρατήσουμε όμορφα και ευλογημένα τα δικά του λόγια μας στη ζωή μας. Έτσι. Αλληλούια.